ανισονύχτια ουσιαστικά αγωγημότητα της των επιτροπιάζων ταχυκαρδιών με υψηλότερα πίκ το μεσημέρι και χαμηλότερο ουσιαστικά πίκ τις πρωινές ώρες. Επίσης, οι ζαχαροδιαβητικοί ασθενείς χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα του καρδιακού τους ρυθμού, σύμφωνα και με τη συγκεκριμένη ανασκόπηση και μετανάλυση. Έτσι, λοιπόν, η καρδιακιακή αυτόνομη νευροπάθεια είναι ένα χαρακτηριστικό των ζαχαροδιαβητικών ασθενών και παρουσιάζεται συχνά και σχετίζεται με υψηλή καρδιακιακή θνητότητα. Αποτελεί το gold standard για την αξιολόγηση κατά βάση της καρδιακιακής αυτόνομης νευροπάθειας, ενώ ζαχαροδιαβητικοί ασθενείς χαρακτηρίζονται από μειωμένη ουσιαστικά μεταβλητότητα του καρδιακού τους ρυθμού. Τόσο το συμπαθητικό όσο και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα φαίνονται ελαττωμένα με μειωμένη ουσιαστικά ενεργητικότητα, το οποίο μπορεί και να δικαιολογηθεί κατά βάση από τις επιβαρυντικές επιδράσεις του μεταβολισμού της γλυκόζης στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, κάτι το οποίο οδηγεί και στην καρδιακιακή αυτόνομη νευροπάθεια. Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες, η οποία εκτίμησε κατά βάση την μεταβλητότητα του κυρκάδιου κύκλου στην έναρξη των οξέων στεφανιών συνδρόμων, είναι συγκεκριμένη μελέτη δημοσιευμένη στο Diabetes Journal το 2003, όπου ουσιαστικά υπήρχαν δίστανται απόψεις σχετικά με το ποιο είναι το πιο σύνηθες ουσιαστικά, ποια είναι η πιο συνηθισμένη όρο ουσιαστικά εμφάνισης του οξέου στεφανιού συνδρόμου. Έτσι λοιπόν, ζαχαροδιαβητικοί ασθενείς στο συγκεκριμένο paper φαίνεται να εμφανίζουν συχνότερα οξέα στεφανιά σύνδρομα τις βραδινές ώρες από ό,τι μπορούμε να δούμε, συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από ζαχαρόδι διαβήτη. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι ότι ασθενείς οι οποίοι χαρακτηριζόταν από ζαχαρόδι διαβήτη για λιγότερα από 5 έτη είχαν ανάλογα ευρήματα με αυτούς οι οποίοι ήταν ελεύθεροι της νόσου. Αυτό βασικά μπορεί να δικαιολογηθεί κατά βάση λόγω μη εγκατάστασης αυτόνομης νευροπάθειας και της δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Επίσης, το αυτόνομο νευρικό σύστημα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στο περιβάλλον και να προδιαθέτει και να δημιουργεί ουσιαστικά ένα υπόστρωμα για τις εκδηλώσεις κολπικής μαρμαργής. Χαρακτηρίζεται από άμεσες ηλεκτροφυσιολογικές ουσιαστικά επιδράσεις και προκαλεί αλλαγές στη δομή των κόλπων. Σε μια επίσης σημαντική ομάδα ασθενών με κολπική μαρμαργή, το αυτόνομο νευρικό σύστημα φαντάζει σαν μια αντανακλαστική ουσιαστικά διέγερση και συνεισφέρει σημαντικά μαζί με άλλες συνοσηρότητες όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, οι διαταραχές ύπνου στην εκδήλωση κολπικής μαρμαργής. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τη σχηματική παράσταση, υπάρχει μια αφίδρομη σχέση μεταξύ της ενεργοποίησης του αυτόνομου νευρικού συστήματος και της εκδήλωσης κολπικής μαρμαργής, που μπορεί να διονύσει κατά κάποιο τρόπο περαιτέρω την αριθμία. Επιπλέον, από ό,τι μπορούμε να δούμε, οξείες καταστάσεις σχετιζόμενες με την αύξηση και ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος συνεισφέρουν σημαντικά και αυτές στο αριθμιογενές αυτό περιβάλλον και αποτελούν εκλεκτικό παράγοντα για την εκδήλωση της αριθμίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την παραπάνω βιβλιογραφία, αποφασίσαμε και εμείς να διενεργήσουμε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο συγκεκριμένο περιοδικό πριν από δύο έτη, με αρκετά ικανοποιητικό impact factor. Διεξάγαμε ουσιαστικά μια retrospective μελέτη, σύμφωνα με την οποία εντάξαμε 178 ασθενείς, εδώ είναι το flowchart ουσιαστικά της μελέτης, 119 ασθενείς με οξέα στεφανία σύνδρομα και 59 ασθενείς με παροξύνηση ουσιαστικά κολπικής μαρμαργής, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε στεφανία μονάδα ενός νοσοκομείου. Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν προσπαθήσαμε να είναι όσο δυνατόν περισσότερο ομοιογενή και να περιλαμβάνουν επίσης το ιατρικό ιστορικό των ασθενών, την αρτηριακή υπέρταση, το κάμψιμο, τη δυσλιπιδεμία. Επίσης, κατανοούμε τους ασθενείς αναηλικιακές ομάδες, από ό,τι μπορούμε να δούμε, στην ηλικία των 40 με 65 ετών, 66 με 79 και 80 με 89 ετών, και επίσης κατά φύλο. Έτσι λοιπόν, προέκυψαν οι ακόλουθες σχηματικές παραστάσεις, από ό,τι μπορούμε να δούμε, με δύο πίκ αναφορικά με τον κυρκάδιο ρυθμό και τα οξέα στεφανιά σύνδρομα, ένα πίκ στις μεσημεριανές κατά βάση ώρες και ένα δεύτερο πίκ στις 10 με 11 το βράδυ, από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Ενώ αναφορικά με την κολπική μαρμαριγή, υπήρξε ένα στατιστικό πίκ το οποίο εμφανίστηκε κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στην λόγω πληθυσμιακή ομάδα των διαβητικών αυτών ασθενών.
Αναφορικά τώρα με τις συχνότητες εκδήλωσης τόσο της κολπικής μαρμαρυγής όσο και των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων σε ένα classification αναλυκεία το οποίο πραγματοποιήσαμε, παρατηρούμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στην ηλικία των 40 με 65 ετών σε σχέση με την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής, κάτι το οποίο συμβαίνει και στην ομάδα 66 με 79 ετών για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε σχέση με αυτή των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Αυτό έχει μια παθοφυσιολογική έννοια. Κατά βάση, οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα των 40 με 65 ετών χαρακτηρίζονται από εργασιακό στρες, ενώ σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάσαμε, έχουν ανάλογα ποσοστά αρτηριακής υπέρτασης της λιπηδημίας και καπνίσματος, κάτι το οποίο είναι παράδοξο βέβαια. Ενώ στη δεύτερη ομάδα, όπου παρατηρήθηκε αυξημένα ποσοστά κολπικής μαρμαρυγής, μπορεί να αιτιολογηθεί ο χαρακτηρισμός αυτός βάσει της διαστολικής λειτουργίας την οποία παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί, σύμφωνα με την αύξηση της ηλικίας και τη μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα, προκαλώντας κατά βάση ίνωση του μυοκαρδίου, άρα και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης κολπικής μαρμαρυγής, μιας και ίνωση των μυοκαρδιακών ινών του αριστερού κόλπου προκαλεί και εστίαση ηλεκτρικής πόλωσης για την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής. Άρα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του κυρκάδιου κύκλου και των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων σε μεσογειακές χώρες όπως η χώρα μας, αλλά και για την εκδήλωση αριθμιών. Κάτι το οποίο θα περιμέναμε ουσιαστικά να διαφωνούμε κατά κάποιο τρόπο με την διεθνή βιβλιογραφία, καθώς μιλάμε για μια μεσογειακή χώρα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο οι συνήθειες και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αλλάζουν, καθώς τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα σύμφωνα με τη δική μας μελέτη εκδηλώνονται κατά βάση τις βραδινές ώρες, ενώ στις περισσότερες μελέτες σε βόρειες χώρες, παραδείγματος χάρη, εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες. Έτσι λοιπόν και εκδήλωση αριθμιών όπως κολπικής μαρμαρυγής εκδηλώνονται συνήθως στα συμβάντα, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Τώρα, αναφορικά, λοιπόν, υπάρχουν θέματα και αιτίες οι οποίες έχουν ως βάση την κουλτούρα, περιβαλλοντικούς παράγοντες, το κοινωνικο-οικονομικό στάτους των ασθενών, γευματικές συνήθειες που εμφανίζονται σε μεσογειακές χώρες, καθώς και την άγνοια πολλές φορές ασθενών να μην επισκεφτούν το πρωί το τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά τις βραδινές ώρες μετά την ξεκούρασή τους ουσιαστικά από το εργασιακό στρες. Επίσης, αναφέραμε γευματικές συνήθειες αναφορικά με την εκδήλωση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Αυτό βασίζεται κατά βάση στο γεγονός ότι στις μεσογειακές χώρες όλη η οικογένεια μαζεύεται το μεσημέρι, απολαμβάνει το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας, συνοδεύεται από κατανάλωση αλκοόλ, πιθανώς καπνίσματος. Επίσης είναι μια καθιστική δραστηριότητα, οπότε δεν χαρακτηρίζεται από άσκηση, κάτι το οποίο πολλές φορές οδηγεί και στην εκδήλωση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Αναφορικά τώρα με την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής, μπορούν και οι γευματικές συνήθειες, καθώς και τα πιθανά υπογλυκαιμικά φαινόμενα να δικαιολογήσουν το μεσημεριανό πικ αυτό, καθώς ασθενείς οι οποίοι είναι διαβητικοί λαμβάνουν πολλές φορές υψηλότερες μονάδες ινσουλίνης πριν το μεσημεριανό γεύμα, έχοντας ως αποτέλεσμα γλυκαιμικές διακυμάνσεις και υπογλυκαιμικά φαινόμενα μετά το μεσημεριανό γεύμα, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο επεισόδια παρόξενσης κολπικής μαρμαρυγής. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι υψηλότερη το πρωί και ουσιαστικά ελαττώνεται το απόγευμα και τις βραδινές ώρες. Άρα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η υπογλυκαιμία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εκδήλωσης κολπικής μαρμαρυγής, όπως και προαναφέραμε και σύμφωνα με την βιβλιογραφία, μιας και μπορεί η ίδια να προκαλέσει χρόνια ίνωση του μυοκαρδίου, του αριστερού κόλπου. Αυτή η ίνωση μπορεί να προκαλέσει ουσιαστικά μια διαφορετική ηλεκτρική μόνωση του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα εκδήλωση αιστείων τόσο κρυπτογενούς όσο και έκδηλης κολπικής μαρμαργής. Αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ενεργοποιείται και το συμπαθητικό μας νευρικό σύστημα με την υπογλυκαιμία, επηρεάζοντας διάφορους παθοφυσιολογικούς άξονες στο ανθρώπινο σώμα, όπως και το σύστημα ρενίνης αγκιοτενσίνης. Φαινόμενο το οποίο μπορούμε να το παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με την καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε η υπογλυκαιμία κατά βάση αποτελεί και ιστολογικά, ηλεκτρικά αλλά και νευρολογικά έναν triggering factor, μπορούμε να πούμε, στην εκδήλωση κολπικής μαρμαργής. Ενισχύοντας επίσης το βραδινό πικ και το μεσημεριανό πικ των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων στην ηλικία των 40 με 65, πρόκειται κατά βάση για ασθενείς οι οποίοι είναι νέοι, εργάζονται όπως προαναφέραμε, αφορούν μεσογειακό λαό, αφορούν τον ελληνικό λαό, ο οποίος
πολλές φορές χαρακτηρίζεται από μια μεσημεριανή σιέστα, από ένα μεσημεριανό ύπνο που προκαλεί μια παθοφυσιολογική ουσιαστικά αφύπνιση του οργανισμού, ότι αυτό συνεπάγεται το μεσημέρι. Σε συνάρτηση επίσης με παράγοντες που προαναφέραμε, όπως το κάπνισμα, το βαρύ γεύμα και ούτω καθεξής, εκδηλώνοντας έτσι και αυξάνοντας το κίνδυνο για την εκδήλωση οξέων στεφανιών συνδρόμων, ιδίως στις βραδινές ώρες. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς μας ήταν διαβητικοί και χαρακτηρίζονταν από ζαχαρό διαβήτη περισσότερο των 10 ετών, με κατεστημένη κατά πάσα πιθανότητα αυτόνομη νευροπάθεια, δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Οπότε, λοιπόν, οι φυγόκεντρες και οι κεντρομόλες ουσιαστικά νευρικές ίνες δεν φαίνεται να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια, οπότε έχουμε μειωμένα δυναμικά ενεργείας, μη μεταφέροντας έτσι με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα του θωρακικού άργους, με αποτέλεσμα αυτοί οι ασθενείς να καταλήγουν τις βραδινές ώρες του δημοπηγόντων περιστατικών με αυξημένες επιπλοκές σε οξέα πνευμονικά ειδήματα και με όλες τις επιπλοκές ουσιαστικά που μπορεί να επιφέρει ένα οξύ σπανίο σύνδρομο. Άρα λοιπόν, τα βασικά ουσιαστικά σημεία της μελέτης μας είναι ότι σε διαβητικούς ασθενείς ως επιτοπλίστων τα εξωσία στεφανία σύνδρομα εκδηλώνονται κατά βάση βραδινές ώρες, αυτό αποδείξαμε. Μεγάλο πίκο έχουμε 10 με 11 το βράδυ και ιδιαίτερα στην ηλικία των 40 με 65 ετών, ενώ σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση παροξύνσεων, κολπικής μαρμαργής και αρρυθμιών φαίνεται να διαδραματίζουν υπογλυκαιμικοί παράγοντες. Έτσι λοιπόν, οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να συμβουλεύουν τους ασθενείς να προσέχουν ουσιαστικά και να δίνουν σημασία στην άτυπη θεωρητικά για αυτούς συμπτωματολογία που μπορούν να διακατέχονται το πρωί, να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και να τον ενημερώνουν για τυχόν συμπτώματα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητο να διενεργηθούν τουλάχιστον σε μεσογειακές χώρες, να συγκριθούν με βόρειες χώρες με διαφορετικές συνήθειες, καθώς η εξωτομήκευση αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης, πολλές ακόμη παράμετροι, όπως η δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος και οι συνοσηρώτες που εμπλέκονται, όπως οι διαταραχές του ύπνου, οφείλουν να διερευνηθούν περαιτέρω για να δούμε και να καταλάβουμε κατά κάποιο τρόπο, να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.